Καλησπέρα. Αγαπητέ γιατρέ, τι συμβαίνει στο νοσοκομείο σου, όπου υπηρετείς χρόνια πολλά. 32 συν από τα 33. 32 χρόνια είναι στον Ευαγγελισμό καρδιολόγος. Είναι πολλά τα προβλήματα. Ένα από αυτά είναι που, αυτό που μας αναφέρατε πριν. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι πριν τον κορονοϊό είχαμε 850 κενές θέσεις όλων των ειδικοτήτων. Mm-hmm. Και σε όλη την Ελλάδα περίπου 30.000 θέσεις όλων των ειδικοτήτων, 7.000 γιατροί, 20.000 νοσηλευτές κλπ. Και τώρα στον Ευαγγελισμό από αυτές τις 800 θέσεις στις κενές να καλυφθούν με επικουρικούς γύρω στις 150. Δηλαδή έγινε ενίσχυση από την κυβέρνηση αυτή, ναι. Αλλά αντί για 800 πήραμε μόνο 150. Και επικουρικούς. Ναι. Αυτό είναι όταν ένας... λέμε επικουρικούς να το κάνουμε πιο λιανά. Επικουρικοί έχουν δηλαδή... με μονοετή ή διετή διάρκεια και μετά απολύονται. Δηλαδή έχουν μια σύμβαση άνθρωποι για ένα χρόνο, άντε δύο, που βλέπω ότι είναι ένας. Μου λένε γιατρούς... ότι υπογράφουν για ένα χρόνο. Στους γιατρούς και μετά έγινε... τους διώχνουν, έτσι. Στους γιατρούς έγινε ένας, ναι. Αυτό είναι το τι πρώτο... ασφάλεια έχει ένας γιατρός που έχει κάτσει 6 χρόνια στο πανεπιστήμιο. 12 είναι... δημοτικό γυμνάσιο, είναι 6 στο πανεπιστήμιο και 3-4 ειδικότητα. Είναι ομοιρία. Είναι ομοιρία και είναι κατεύθυνση και σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Η ελαστική σχέση εργασίας, δηλαδή αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα, είναι περίπου 18.000 ελαστικά εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, είτε γιατροί, είτε νοσηλευτές, είτε καθαριστές, είτε ωφελούμενοι του ΟΑΕΔ, είτε εργολαβικοί. Κάπου 18.000. Σε εμάς είναι ξεπερνάει το 25% των εργαζομένων. Και έτσι πάει... Στον Ευαγγελισμό. Ναι. Που κοιμούνται και δεν ξέρουν τι θα ξημερώσει. Ακριβώς. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει. Τα τακτικά χειρουργεία επανήλθαν στον Ευαγγελισμό. Έχουν επανέλθει σε μεγάλο βαθμό και εμείς τώρα πιέζουμε να επανέλθουν και τα εξωτερικά ιατρία. Κοιτάτε την κάμερά σας μόνο. Για ποιο λόγο τα ζητάμε αυτά και μάλιστα με έμφαση. Παρατηρήσαμε ότι χιλιάδες κόσμος δεν ήρθε στα εξωτερικά ιατρία, ούτε πήγε σε κέντρα υγείας, γιατί δεν υπάρχουν κέντρα υγείας που να δεχθούν τον non-COVID ασθενή. Και έτσι πολλοί κόσμος ή δεν πήγε στο γιατρό ή πήγε και πλήρωσε αν είχε. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή τα δύο νοσοκομεία που είναι προγραμματισμένα να δέχονται μόνο COVID, το Νίμιτς και η Παμακάριστος, τη ΜΕΜ Παμακάριστος σήμερα έχει 160 κρεβάτια και νοσηλεύει έναν άρρωστο. 160 κρεβάτια COVID. Όχι, ναι, για COVID. Η δυναμικότητα και έχει έναν άρρωστο, το δεν είμαι. Όχι, αυτά θέλω να μου τα λέτε, κύριε Σουάρα. Δηλαδή, έχουμε εδώ ένα νοσοκομείο ολόκληρο, προσέξτε. Ναι. Γιατί κινδυνεύεται από επιστροφή του lockdown. Η Παμακάριστος, σημείο αναφοράς για COVID-19, έχει έναν. Έναν άρρωστο, επί 20 ημέρες δεν είχε κανέναν. Και το Νίμιτς που είναι δίπλα στον Ευαγγελισμό, που έχει δυναμικότητα 200 περίπου κλινών, 220, να έχει 10-15. Λέμε εμείς τώρα, αποδεσμεύστε τον Ευαγγελισμό από το COVID για να έρχεται ο Κοσμάκης στα εξωτερικά ιατρία να χειρουργείται. Έρχονται κυριολεκτικά τουμπανιασμένοι άρρωστοι, είμαι καρδιολόγος, ξέρετε τι σημαίνει ίδημα, τι σημαίνει πνευμονικό ίδημα, τι σημαίνει πρίξιμο στα άκρα, αριθμία κλπ. Ακυρώθηκαν ραντεβού 2,5-3 μηνών και δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να διεκπαιρεώσουμε όλο αυτό τον κόσμο που έρχεται τώρα. Τα ράτζα έχουν επανέλθει, όμως ο φόβος... Τα ράτζα επανήλθαν. Φυσικά. Εγώ χτες μετά τη Γενική Εφημερία είχα 10-12 ράτζα στην κλινική. Στους διαδρόμους. Βεβαίως. Πώς να τα διεκπαιρεώσεις αυτά, με ταχύτητα για να φεύγει ο κόσμος γρήγορα. Και ακόμη τον έχουν δεσμευμένο για τον ανύπαρκτο στατιστικά COVID. Αυτό είναι που διερωτόμαστε κι εμείς. Εντάξει, δεν είμαι λοιμοξιολόγος να σας δώσω απαντήσεις, αλλά όταν στο γενικό πληθυσμό οι πάσχοντες είναι το 0,2 από COVID και άλλοι το 99,8 από non-COVID, δεν πρέπει να προσέξεις και τους άλλους. Να πάρεις τα μέτρα, να ενημερώσεις τον κόσμο με τις αποστάσεις, με το ένα μετάλλο κτλ. Που στην αρχή θυμίζω... Η στατιστική των νεοπλασιών, η στατιστική των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Που είναι τα πρώτα. Είναι ίδια. Ναι, βέβαια. Είναι ίδια με τα προηγούμενα χρόνια. Ίσως και περισσότερα, γιατί έμειναν άνθρωποι απροστάτευτοι. Δεν πήγαν στο γιατρό, σας λέω. Μα έχω και ίδια εμπειρία. Δεν έκανα καμία στατιστική. Δεν χρειάζονται σπουδαίες αναλύσεις. Το βλέπεις την καθημέρα πράξη. Τι αντιμετωπίζεις. Όχι μόνο στην καρδιολογία, στην ογκολογία, η χειρουργή, η καρδιοχειρουργή, η νευροχειρουργή. Κοιτάξτε την κάμερα σας. Λοιπόν, ναι. Επομένως, όλα αυτά που σας αναφέρω σημαίνουν ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα. Να ελευθερωθούν τα νοσοκομεία. Αυτά τα οποία... κρατάμε μήπως επανέλθει ο COVID-19 και σε κατάσταση πανικού τρέχουν δημοσιογράφοι και ασθενείς μαζί στα νοσοκομεία.
Ναι, ναι. Εκεί όμως που μας κατηγορούσαν ότι είμαστε κρατιστές, ότι ζητάμε για το δημόσιο το ένα και το άλλο, με συγχωρείτε, όλοι οι επώνυμοι στο δημόσιο ήρθανε. Ναι, το ξέρω αυτό. Λοιπόν, δημοσιογράφοι, μην μας λένε ότι διακεκριμένοι όλοι, σε όσα είπαμε, πολιτικοί και τα λοιπά, πήγαν στο δημόσιο. Για την κερδοσκοπία, ναι, των τεστ, για το ένα, για το άλλο, ή για την μη χρησιμότητα αυτή τη στιγμή που επιμένουμε για το θέμα του ανοσολογικού ελέγχου, δηλαδή αν κάποιος απέκτησε αντισώματα. Να προσδιορίσουμε, λέει, τίτλο αντισωμάτων. Μα όταν στο γενικό πληθυσμό πες ότι έχουν νοσήσει 60-70 χιλιάδες άτομα, για να κάνεις έλεγχο τίτλου αντισωμάτων, θα πρέπει να ελέγξεις μισό εκατομμύριο πληθυσμού. Όταν έχουν μολυνθεί επίσημα 3.000 και σύμφωνα με τις στατιστικές, άντε 70-80, γιατί είναι μολυσμένοι αλλά ασυμπτωματικοί και δεν πήγαν στο νοσοκομείο, σε αυτό το μικρό πληθυσμό, του είναι 0,5% του γενικού πληθυσμού, πώς θα ελέγξεις τίτλο αντισωμάτων? Πείτε μου κάτι, γιατί εγώ, ξέρετε, έχω μια, ας το πούμε, πολύ κοινή λογική. Πόσα κρεβάτια είναι δεσμευμένα για COVID εκεί? Έχουνε 64 κρεβάτια μεθ και αυτή τη στιγμή είναι πολύ λίγοι διασωληνωμένοι με COVID. Είναι 64 κρεβάτια μεθ. Και σε όλη την Ελλάδα μας είπαν και δύο κλινικές περίπου 85-90 κρεβάτια κοινά. Ναι, μα εγώ άκουγα προχθές ότι έχουν 14 διασωληνωμένους σε όλη τη χώρα. Σε όλη τη χώρα, ναι. Τόσο. Σε όλη τη χώρα, ναι. Ελάχιστα περιστατικά. Και να μου επιτρέψετε να σας πω, από τον κατάλογο θανάτων που έψαξα, οι περισσότεροι ήταν πάνω από, μέσος όρος, πάνω από 70 έτη, με πολυοργανικές ανεπάρκειες, καρκίνους, καρδιακιακά. Δηλαδή εδώ πέρα έγινε κάτι το οποίο πρέπει να το ψάξουμε, να δούμε πρέπει πόσο να... αναγκαίο ήταν, θα το πω έτσι, ή πόσο πρέπει ακραίο. Να το ψάξουμε, ναι, να το ψάξουμε. Εμείς συμφωνούμε σε αυτό, δηλαδή η υγειονομική κοινότητα, ο κοινός νους του γιατρού λέει ναι να το ψάξουμε, γιατί παράλληλα τι βλέπουμε? Θέλει ψάξιμο. Βλέπουμε την ίδια στιγμή να έχουμε εκατομμύρια νεκρούς από φυματίωση, δεν μιλάει κανείς. Από καρκίνους, από καρδιακιακά. Λέω για λοιμώξεις. Α, για λοιμώξεις, ναι. Μιλάω, ναι, για λοιμώξεις. Έχουμε... Η οποία αναζωπηρώθηκε και είναι εξόχως μεταδοτική. Αμέτρητους νεκρούς από ελαιονοσία στην Αφρική. Θέλω να πω, εντάξει, εμφανίστηκε ο κορονοϊός, είναι η εισβολή ευνίδια, είναι ραγδαία και πολύ θορυβόδη τα φαινόμενα, η πρόκληση του θανάτου, και γι' αυτό ο κόσμος φοβήθηκε και σε ένα μεγάλο βαθμό αυτός κέρδισε με την συγκράτησή του και τα άλλα, με τον αυτοπεριορισμό. Και δυστυχώς αυτό το οποίο τονίζουμε είναι ότι η κυβέρνηση δεν εκμεταλλεύτηκε όπως έπρεπε την υπομονή αυτού του κόσμου. Γιατί μιλούσατε και πριν και για την οικονομία και για τις ανθρώπινες σχέσεις και τα λοιπά. Εσείς είστε παλιός καρδιολόγος, έχετε 32 χρόνια σε ένα, το ιστορικότερο νοσοκομείο της Αθήνας. Έχουν περάσει χιλιάδες ασθενείς. Υπάρχει υποκρατική αρχή, το μη βλάπτην. Ναι. Δεν μπορείς να περιμένεις χιλιάδες νεκρούς από τη φτώχεια. Πρέπει να και βρεθεί... τρέχεις απέναντι σε μια καινούρια γρίπη, να λάβεις μέτρα κλείνοντας όλο το μαγαζί. Κοιτάξτε. Τώρα πόσους νεκρούς θα έχεις από γένεση καρδιοπαθειών που θα γεννηθούν από επιβαρυντικές ψυχολογικές καταστάσεις. Είναι ανεργία, πρώτη... φτώχεια, ασιτία. Ε? Μα εδώ μας λένε από την καταστροφή του περιβάλλοντος έχουμε στην Ελλάδα 8.000 νεκρούς. Επίσημες στατιστικές. Ακριβώς. Θέλω να πω ότι πρέπει να πάρει σε όλα μια ισορροπία. Να δώσουμε τη δέουσα προσοχή στο νέο ιό, να ψάξουμε για το εμβόλιο, γιατί εκεί βέβαια γίνεται μια μεγάλη ιστορία. Κόντρες γιγάντων και κρατών και εταιρείων. Εκατομμυρίων θέλετε να πείτε. Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Και εμείς θα κληθούμε. Ευτυχώς ανοίγουν χείλη όπως τα δικά σας σε όλο τον κόσμο για τα εμβόλια. Έχουνε... Ευτυχώς βγαίνουν καθηγητές και γιατροί σε όλο τον κόσμο. Όχι, που είναι και άνθρωποι και μιλάνε για όλα αυτά. Δεν είμαστε σε κανένα κίνημα συνωμοσιολογικό, αντιεμβολιαστικό. Λέμε το εξής. Παράγεται φάρμακα. Βγήκανε γρήγορα να δώσουν φάρμακα κτλ. Με μια ταχύτητα περίεργη. Λένε θα βγάλουμε γρήγορα εμβόλια. Κάτσε, βρε αδερφέ, να το δούμε. Να δοκιμαστεί, να είναι ασφαλές, να μην έχει παρενέργειες και να προφυλάσει. Εάν δεν τα δούμε αυτά, μπορούμε να πούμε στον κόσμο βουρ με το πρώτο που θα βγει κάντε εμβόλιο? Έχουμε ασχοληθεί σαν Γενικός Γραμματέας της ΕΙΝΑΠ, έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές με το θέμα της παιδοκαρδιοχειρουργικής του Αγία Σοφία. Και έχουμε ασχοληθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια με αφορμή κάποιες δυσλειτουργίες που υπήρχαν εκεί, που ελπίζαμε ότι θα έχουν λυθεί. Όμως
ακόμα και αυτό που διαπιστώνουμε εμείς, ακόμα και μονάδα COVID να υπάρχει, υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει και μονάδα COVID στο παιδό και καρδιοκύβδη και παιδοκαρδιοκύβδη. Άρα είναι θέμα συντονισμού εκεί και διοίκησης. Το ερώτημα είναι... Όχι κύριε Τράγκα, δεν είναι θέμα συντονισμού εδώ. Εδώ είναι θέμα επιλογής. Γιατί δεν υπάρχουν και τα δύο, ενώ υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν και τα δύο. Μία κουβέντα τελειώνοντας, την Τρίτη 16 του μήνα, για όλα αυτά που αναφέραμε περιληπτικά, υπάρχει μεγάλη 24ωρη απεργία όλων των υγειονομικών όλης της Ελλάδας.